Για μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα εκδήλωση θα μιλήσουμε αμέσως τώρα, κυρίες και κύριοι. Θα μιλήσουμε με τον κύριο Ιωάννη Σαρσάκη, ο οποίος είναι ο πρόεδρος του Ιστορικού και Πολιτιστικού Συλλόγου Καστροπολίτες Γνώση και Δράση Διδημοτήχου. Καλησπέρα σας, κύριε Σαρσάκη. Καλησπέρα, κυρία Κουματζίδου. Μια διορθωσούλα επιτρέψτε με μόνο. Φυσικά. Καστροπολίτες δεν έχουμε πρόεδρο, έχουμε οργανωτικό γραμματέα και εφταμελή συντονιστική γραμματεία. Μάλιστα. Είναι και λεπτομέρειες. Πάρα πολύ μεγάλος ο τίτλος για να τον γράψουμε και στην ιδιότητά σας. Παρ' όλα αυτά σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και σας ευχαριστούμε επίσης και για την εκδήλωση την οποία κάνετε. Για όσους δεν το γνωρίζουν και νομίζω λίγοι ίσως να είναι και αυτοί που το γνωρίζουν, ότι ο Κάρολος ο 12ος κυβερνούσε τη Σουηδία από το κάστρο του Διδημοτήχου και αυτό με στοιχεία και ντοκουμέντα τα οποία θα παρουσιαστούν στην ειδική εκδήλωση. Έτσι ακριβώς. Και εγώ ευχαριστώ που μας δίνει το βήμα έτσι να γνωστοποιήσουμε την εκδήλωση αυτή. Και μάλιστα μπορούμε να πούμε ότι ο Κάρολος ο 12ος είναι ο τελευταίος, ας το πούμε, βασιλιάς αυτοκράτορας που διοικεί ένα κράτος από το Διδημότυχο και μέσα σε μια παράδοση 9,5 χιλιετίας, αν πιάσουμε από Τραϊανό, Ιουστινιανό, Βασίλειο Βουλγαροκτώνο, Ανδρώνικο Τρίτο Παλαιολόγο, Ιωάννη Έκτο Κατακουζινό, το Διδημότυχο υπήρξε πρωτεύουσα για τρεις αυτοκρατορίες. Και για την Βυζαντινή και για την Οθωμανική, αλλά στον 18ο αιώνα στις αρχές και για το κράτος της Σουηδίας, όπου από το 1713 έως το 1714 για ένα χρόνο ο Κάρολος όντως κυβέρνησε τη Σουηδία από το κάστρο του Διδημοτήχου. Και αυτό βεβαίως θα μας το καταδείξει ο πλέον αρμόδιος, που είναι ο καλός φίλος και δάσκαλός μας, ο διδάκτορ Αθανάσιος Γουρίδης, πολιτικός μηχανικός και αρχαιολόγος, που έχει ασχοληθεί εντελεχώς με το θέμα του Καρόλου και μέσα από άγνωστα ημερολόγια, από μνημονεύματα, επιστολές και αφηγήματα θα μας ταξιδέψει την εποχή αυτή και θα μάθουμε περισσότερα πράγματα για τον Κάρολο και το Διδημότηχο. Μάλιστα, η εκδήλωση που θα γίνει, πότε και αν μπορεί ο καθένας να έρθει και να μάθει για την ιστορία. Βεβαίως, λοιπόν, πάντα να πούμε βασικά ότι η εκδήλωση δεν είναι μόνο των Καστροπολιτών, είναι συνεργασία με το Ευγενείδιο Κέντρο Πολιτισμού του Δήμου του Δημοτήχου. Και έχουμε συνεργαστεί κατά το παρελθόν και με την προηγούμενη Δημοτική Αρχή, αλλά και με την σημερινή Δημοτική Αρχή. Θα γίνει στο Δημοτικό Αμφιθέατρο στις 7 η ώρα το Σάββατο, αύριο. Εννοείται ότι όπως πάντα είναι η είσοδος ελεύθερη, ο κόσμος μπορεί να έρθει και να παρακολουθήσει μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση, την οποία θα χαιρετήσει και μέσω βίντεο και η πρέσβης της Σουηδίας. Καθώς θέλησε να έρθει, την καλέσαμε, θέλησε να έρθει, αλλά λόγω ανελειμμένων υποχρεώσεων δεν μπόρεσε. Έτσι θα έχουμε το βίντεο που θα την ακούσουμε να χαιρετά την εκδήλωση και προσδοκούμε και σαν Δήμος Διδημοτήχου να υπάρξουν και καλύτερα αποτελέσματα μετά την εκδήλωση, καθώς υπάρχει μια προοπτική το να γίνουν να ανοίξουμε σχέσεις με τη Σουηδία, γιατί όχι να υπάρξει μια αδελφοποίηση, μια πόλη της Σουηδίας, έτσι ώστε να υπάρξει μια γέφυρα μεταξύ της Σουηδίας και Διδημοτήχου, έχοντας ως επίκεντρο βεβαίως τη μεγάλη μορφή της σουηδικής ιστορίας, που είναι ο Κάρολος ο 12ος. Μάλιστα, πολύ σημαντικό και ιδιαίτερα ενδιαφέρον. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, κύριε Σαρσάκη, για την επικοινωνία. Καλή επιτυχία να έχετε στην εκδήλωση. Καλό σας βράδυ. Ευχαριστώ και εγώ που γνωστοποιείτε την εκδήλωσή μας μέσα από το δελτίο ειδήσεων της Δελτίου. Να είστε καλά.